Αλλά μιλάμε για ένα deal ιστορικό. Όλα αυτά τα χρόνια παρακολουθούμε το οικονομικό ρεπορτάζ, δεν έχει ξαναγίνει τέτοια εξαγορά. Ένα τίμημα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, να τα πούμε σε ευρώ, πίστητα. είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο 650 εκατομμύρια ευρώ. Είναι τεράστιο το ποσό και να δούμε ποιε είναι αυτέ οι εταιρείε. Mm -hmm. Η εταιρεία αυτή, η Μοντελέζ, έχει έδρα στο Σικάγο, προέρχεται από, το, από τη παλιά εταιρεία την Κράft από το 1923, 100 ετών εταιρεία. Έχει προϊόντα σε όλο τον πλανήτη, 80.000 εργαζόμενους, σε 80 χώρε δραστηριοποιείται, 26 δισεκατομμύρια τζίρο το χρόνο, 3,4 δισεκατομμύρια κέρδη. Και έχει αποφασίσει να επιλέξει την ελίτ αντίστοιχων εταιριών σε όλο τον πλανήτη. Μία από mm -hmm. αυτέ λοιπόν τι εταιρείε είναι η Τσιπίτα. Ποια είναι η Τσιπίτα, 40 χρόνια ιστορία στην Ελλάδα, πολύ μεγάλου τζίρου, 580 εκατομμύρια, δραστηριοποιείται σε 50 χώρε. 2 δισεκατομμύρια καταναλωτέ έχουν καταναλώσει προϊόντα τη εταιρεία, τη ελληνική εταιρεία και από ό,τι φαίνεται θα έχει και συνέχεια όχι μόνο για αυτήν την εταιρεία και για άλλε εταιρείε γιατί δείχνει ότι η Ελλάδα πλέον ακριβώ είναι μια ψήφο εμπιστοσύνη και δείχνει να είναι σε μια αναπτυξιακή τροχιά. Να πούμε τώρα και για την ελληνική εταιρεία ότι και οι εργαζόμενοι είναι διασφαλισμένη και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι όλα αυτά τα προϊόντα πλέον θα πάνε σε όλο τον πλανήτη. Μάλιστα, Ντίνα, σε ευχαριστώ πολύ.